φέτος. Ναι, ακούω, βλέπω σιγά σιγά. Μετά τους Ιταλούς θα πάρουν φωτιά, πώς ήταν αυτά τα ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές κιθάρες. Αλέξανδρε, Ρωμαρέ. Αλέξανδρε. Λοιπόν, παραδοσιακά η Πέμπτη είναι η μέρα που ανακοινώνουμε τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Όμως σήμερα θα κάνουμε μια εξαίρεση γιατί δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Γιατί δυστυχώς μιλάμε και πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει. Λοιπόν, τέλος πάντων θα δείξουμε τις ταινίες του Αλέξανδρου αύριο. Όμως σήμερα θα μας μιλήσεις για το άλλο αγαπημένο μας θέμα. Μίλησέ μας. Το αγαπημένο σας θέμα, το οποίο μας κάνει μια συνειρμική παραπομπή με το Sex and the City. Η πόλη μπαίνει πιο δυναμικά λοιπόν στο τρίτο επεισόδιο. Είδαμε τρίτο επεισόδιο και έκανα έναν πραγματικό αγώνα Νάνση για να μπορέσω να παρουσιάσω ό,τι συμβαίνει χωρίς ούτε ένα spoiler. Τι σημαίνει αυτό? Βλέποντας αυτό το θέμα και μετά βλέποντας το επεισόδιο, αν ανατρέξει ξανά στο θέμα, θα πεις μας τα έχει πει όλα. Αλλά δεν έχω πει τίποτα. Ναι, μπράβο, Αλέξανδρε, είσαι μάγος. Λοιπόν, θέλετε αυτό να είναι, δούμε. Έχεις μεγάλο ταλέντο. Κάπως θα μου το διδάξεις και σε μένα. Που πάω και κάνω κατευθείαν το spoiler. Θα σου πει, είσαι σε εκείνο το επεισόδιο, ακόμη και σειρά να δει. Σε εκείνο το επεισόδιο που τον σκοτώνει και μετά αυτόν. Κάποια υπάρχει μια τεχνική, δεν την ξέρω. Τη παλιά ταξιθέτρια λέγεται. Αυτή που σου δίνει το δολοφόνο όταν δεν έχει δώσει φιλοδότημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από το τρίτο επεισόδιο του And Just Like That από τον Αλέξανδρο. I'll switch seats with you. I'm used to getting slammed from behind. No, nobody is switching seats. Hi! Could you be more careful? You keep hitting his seat. And can I get another camera? And what is she doing? Πάμε για τρίτο επεισόδιο And Just Like That. Και με πρόθεση να κρύψουμε όσα περισσότερα spoiler μπορούμε για να συνδεθείτε στην νόμιμη πλατφόρμα που το προβάλλει και να το δείτε αργότερα με την ησυχία σας. The sixth stage of grief is stalking. Just, you know, in case you were curious. That's good to know. Ωραία. Πάμε με αυτή τη λογική. Φεύγει κάποιος από τη ζωή μας, συγκεκριμένα ένας γοητευτικός κρυψίνος που δεν έκρυψε ποτέ την αδυναμία του για τις όμορφες γυναίκες. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνετε? Θα ψάξετε. Και όποιος ψάχνει, βρίσκει. Η Κάρι, με ελάχιστα φιλόζωη στάση, θα προσπαθήσει να βρει μια μυστική γυναίκα στη ζωή του και κρυφά ελπίζει να έχει 4 αντί για 2 πόδια. Δυστυχώς, έχει πέσει έξω. Who is that? Gogi. Big's dog. Another bitch I knew nothing about. Η διαθήκη ανοίγει και το μυστήριο γιγαντώνεται. What's the, here it is, $1 million. Τίποτα δεν την κρατάει σπίτι. Μοναδική συντροφιά της, η πόλη. Επειδή όμως το στυλ πεθαίνει τελευταίο, θα διαβεί το κάθε σοκάκι με κοθόρνους από αυτούς που μόνο στις αρχαίες τραγωδίες φορούσαν οι πενθούσες. You really walked all this way in those shoes? These are my sneakers. Η Σαρλότ συνεχίζει να ζει σε μια ουτοπία και θα προσγειωθεί απότομα όταν η κόρη της της αποκαλύψει κάτι που ίσως τη σοκάρει. I'm fine. Η Μιράντα πλέον, σε ρόλο μπεκροκανάτας, ψάχνει και αυτή τον εαυτό της σε ένα γάμο που πλέον δεν της φέρνει χαρά και βγαίνει μαζί με τα κορίτσια για να ξεσκάσει. Σε μια στιγμή όμως παθαίνει Τζόι Σεβίδη ή κατά κόσμον Τζένι. Χαίρομαι πολύ. Ευτυχώς, όλες οι απαντήσεις είναι ένα καζανάκι μακριά. Λοιπόν, έκανα τα δύνατα δυνατά για να σας τα πω όλα, αλλά και να αποκρύψω τα πάντα, ώστε με ακόμα περισσότερη αγωνία να παρακολουθήσετε το σημερινό επεισόδιο. Και πάντα με πάρα πολύ αγάπη για τη σειρά και τις ηρωίδες που αγάπησε το κοινό και συνεχίζει να αναζητά τα νέα κεφάλαια στις περιπέτειές τους. Ήρθαμε στο